Και την κύπρα που διοργάνωσε πρώτα με εγώ, αλλά και εσύ βρέθηκε και άλλα τέσσερα ιερά τέρατα που είναι του μπάσκετ. Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι τόσο πολύ κόσμο, δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο. Ήταν καλά και για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη τιμή. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα από το ΔΑΚΑ. Είδε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κάνει δηλώσεις, θα τον ακούσουμε και τα λέμε συνήθως. Θέλω να μην το περισσέξουμε μέσα. Και να ακούσουμε να πάμε στο εθνικά. Δεν το έχουμε για αυτό συχνάσει, γιατί θα σπάνει την εικόνα. Εντάξει, τώρα είναι ζωή. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται να πω κάτι από εσείς. Δημήτρη, ο Δήμαρχος Ζαρταρής ανέφερε ότι αυτή η πεντάδα με αμένα προετοιμασία, η καλύτερη πέντε της μεταφράσης της Ευρωπαϊκής, υπάρχει και Ευρωλίγκα φέτος. Μάλλον τα καλύτερα. Δεν τα καλώ στην παιδεία, τα ξέρω. Κάθε παίκτη έχει σημασία. Έπαιξε, έχει δείξει πως είναι, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το μπάσκετ αλλάζει κάθε φορά, έρχονται καινούργιοι παίκτες. Είναι δύσκολο. Να μην το λέμε. Ακούγαμε ότι μπορεί να σπάει όταν πήγε το μπάσκετ. Όχι, δεν λύγησε. Απέναντι, ήταν ημέρα χαρά. Δεν ήταν από κάτι άλλο. Λύγησε τέτοιος. Ήταν χαρά. Χαρά και χαρίσει και τιμή. Είναι η καλύτερη συνθηκαρία να σου πηγείς τα πάντα, αλλά η σημερινή είναι η καλύτερη δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι κατά τη δικιά μου άποψη υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα και προσωπικά πράγματα για να είναι, τα οποία είναι καλύτερες στιγμές. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή για μένα. Δημήτρη, εσύ είσαι πέντε. Σημαίνει κάτι για σένα ότι ανακηρύχθηκε μέσα στους περιπολιτέους τη σύγχρονη συμβολή του Παναθηναϊκού, ενώ ακόμη αγωνίζεσαι σε αυτό. Ναι, σίγουρα είναι πολύ όμορφο, αλλά εντάξει, το Παναθηναϊκό έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλη παίχτη. Έχει περάσει ασύλληπτα ονόματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα, τα ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ τον κόσμο, το δείχνω και αυτέ τι συνέχειε τύπου. Είναι μεγάλη τιμή αυτό. Το να με επιλέξουν μέσα πέντε κορυφαίους. Από εκεί πέρα έχω ακόμα και εγώ και Αντώνης έχουμε, είμαστε με ενεργεία. Συνεχίζουμε και παίζουμε και θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι η τελευταία χρονιά, Δημήτρη, σήμερα. Ναι, σίγουρα, εγώ το δήλωσα και τελευταία μου χρονιά. Και πώς και να την κλείσεις. Πώς να την κλείσω, πρώτα απ' όλα θέλω να είναι υγιής. Γιατί όπως είδατε σήμερα ωραία γιορτή, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά δεύτερης είχε έναν τραυματισμό και ήταν το δυσάρεστο μέσα σε όλο αυτό το αυτή τη γιορτή. Από εκεί πέρα θέλω να κλείσω υγιής και θα προσπαθήσω. Σαφώς η χρονιά θα ήθελα να κλείσει με τίτλους, αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, το ξέρουμε. Θα προσπαθήσουμε, θα δίνουμε το 100% πάντα, όπως κάνει αυτή η ομάδα τόσα χρόνια. Στο τέλος μακάρι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και κάτι. Δημήτρη, ο κύριος Παύλος ήρθε, αν και πλέον είναι σε προχωρημένη ηλικία, και νομίζω ότι έδειξε πόσο ταυτισμένη είναι η δική του πορεία με αυτή την παραθυμία. Εντάξει, για τον κύριο Παύλο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, νομίζω ότι όλοι είδατε. Εγώ είδα κάποια highlight τα οποία τα βλέπω πρώτη φορά. Είναι γνωστή η προσφορά του κύριου Παύλου, δεν είναι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, στο συμπαθητικό. Γενικότερα ένα άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Σίγουρα είναι χαρά και ευτυχία να έχει ανθρώπου που αγαπάνε τόσο πολύ και τον Παναθηναϊκό και τον μπάσκετ. Ακολουθεί η Κίνα και μετά άρχισε το πρωτάθλημα σιγά σιγά και έχουμε δύο δέντρε που ξεκινάνε μετά που είναι και λίγο σε αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει, έτσι έτυχε το πρόγραμμα. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι που θα κάνουμε στην Κίνα και κατευθείαν μετά στη Ρωσία και γυρίζουμε. Έχουμε δύο ή τρει μέρε να προετοιμαστούμε για τον Ολυμπιακό. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο έτοιμοι. Σαφώς δεν θα είμαστε στην κατάσταση που θα θέλαμε, που θέλουμε μάλλον, αλλά είναι λογικό. Αλλά νομίζω ότι όσο θα δουλεύουμε μαζί όλα τα παιδιά και με το προπονητή, θα πάμε καλύτερα. Για να κλείσουμε, βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή τη βραδιά. Δεν θέλω να βάλω τίτλο σε αυτή τη βραδιά, γιατί παιδιά εντάξει έχω ένα χρόνο να παίξω. Δεν θες να τελειώσει τη βραδιά. Δεν είμαι παλέμαχο, θα παίξω άλλο ένα χρόνο. Θεωρώ ότι ήταν αυτόν τον παλέμαχο. Και πάτε για ψηλά, δεν πάτε για χαμηλά. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό είναι ψηλή. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ.